πώς αφήσαμε τις ώρες μας και χάθηκαν, πασχίζοντας ανόητα να εξασφαλίσουμε μια θέση στην αντίληψη των άλλων. Καλησπέρα σας, βρισκόμαστε στο θέατρο Ωρα, τον κύριο Δημήτρη Βάγια. Είναι ο σκηνοθέτης και πρωταγωνιστής της παράστασης Αγαμέμνων, Γιάννη Ρίτσου. Η παράσταση αφορά στο ότι έχει γυρίσει ο Αγαμέμνων από τον πόλεμο και πλέον είναι πολύ καταπονημένος και ξέρει ότι πρόκειται να πεθάνει. Και ουσιαστικά κάνει μια αποκάλυψη του θήτη του στην γυναίκα του, την Κλειτεμνήστρα. Χαίρετε, κύριε Βάγια. Γεια σας, χαίρομαι πολύ που σας βλέπω. Κυρίως επειδή είστε και οι δυο σας νέα παιδιά, και εσείς και πίσω από την κάμερα. Ποιο ήταν το κίνητρο σας, κύριε Βάγια, για να σκηνοθετήσετε και να πρωταγωνιστήσετε σε αυτή την ιδιαίτερη παράσταση? Καταρχήν, το ότι κουράστηκα να βλέπω έργα βίας που δεν βοηθάνε καθόλου τους ανθρώπους στο να προχωρούν και να γίνονται καλύτεροι, να οδεύουν προς την τελείωση. Αυτός ήταν ένας βασικός λόγος και που αρνιόμουν να κάνω και κάποιες παραστάσεις αυτά τα τελευταία χρόνια. Και ο κυριότερος λόγος ήταν ότι διαβάζοντας το έργο του Ρίτσου ξετρελάθηκα από την υψηλή του ποίηση, από το άρωμα αθωότητας και αγάπης για τη ζωή που εμπεριέχεται στο έργο. Ξαναβρήκα αυτό που λέμε αξίες της ζωής να προβάλλονται μέσα από το έργο αυτό του μεγάλου ποιητή. Και επειδή είμαι και μεγάλος άνθρωπος και βλέπω αυτά που γίνονται γύρω μας, οι αγριότητες και όλα αυτά δεν μου αρέσουν καθόλου, επέλεξα αυτό το έργο αφού το θέατρο Ωρα μου έκανε την τιμή να μου ζητήσει να συνεργαστώ μαζί του. Ο στόχος του ποιητή τι ήθελε να αναδείξει και στο θεατρικό αλλά και στον χαρακτήρα του Αγαμέμνονα? Ναι, ο ποιητής, συνήθως λέμε έτσι εστιευόμενοι, τι λέει ο ποιητής. Ο ποιητής σε αυτό το έργο θέλει να μας διδάξει και είναι σημαντικό ότι το κάνει ο Ρίτσος. Ένας ποιητής που πιστεύει πολύ λόγω και πολιτικών απόψεων στο λαό και όλα αυτά. Εδώ μας δίνει την ευκαιρία να γνωρίσουμε έναν Ρίτσο ο οποίος λέει αν ο άνθρωπος σώσει τον εαυτό του και ξανααναζητήσει τις μικρές ανθρώπινες χαρές της οικογένειας, της φιλίας, του έρωτα, ο άνθρωπος σώζεται. Ότι ο πόλεμος, η αντιμαχία, η αντιδικία μεταξύ των ανθρώπων, η στόχευση σε ό,τι περισσότερο, σε χρήμα, σε δόξα κτλ. Δεν έχει καμία αξία. Αξία έχουν οι μικρές ανθρώπινες χαρές. Το να μπορώ να σας κοιτάζω στα μάτια, το να μπορείτε να μου κρατάτε το χέρι, το να ο Αγαμέμνονας γυρίζοντας, αφού τα έχει δει όλα, έχει κατακτήσει τα πάντα. Δόξα, χρήμα, ερωμένες, εραστές, ποιος ξέρει. Λοιπόν, ξαναγυρίζει στην Κλειτεμνήστρα και θέλει να της πει πόσο λάθος ήτανε όλη η διαδρομή του μέχρι αυτή τη στιγμή και ότι τώρα βλέπει. Και αφού βλέπει, θέλει να φύγει. Να ανέβει στο γαλανότατο όρος και να πάει κάπου αλλού πια. Είναι σαν να κάνει ένα λουτρό εξαγνισμού. Και ο φόνος που κάνει η Κλειτεμνήστρα είναι σαν να τον εξαγνίζει λίγο πολύ. Τώρα που είπατε λουτρό, μου δώσατε αφορμή. Στο θεατρικό, ο Αγαμέμνονας δείχνει να έχει μία αιμονή με το ζεστό λουτρό. Θεωρεί ότι έτσι θα αποτινάξει από πάνω του το αίμα των αθώων που χύθηκε στον πόλεμο? Ασφαλώς ναι. Και το αίμα, σε παραβολικά το λέω, το αίμα των πράξεων που έκανε πριν τον πόλεμο. Δηλαδή, ο Αγαμέμνονας σκότωσε τον πρώτο άνδρα της Κλειτεμνήστρας, την παντρεύτηκε χωρίς να τη ρωτήσει αν θέλει, θυσίασε την κόρη της. Έχει κάνει και αυτό στα πράγματα για τα οποία μετανιώνει τώρα και με το λουτρό, και ξέρουμε όλοι ότι με το λουτρό αισθανόμαστε διαφορετικά, θέλει να εξαγνιστεί. Απλώς
Το χέρι που θα τον εξεγνήσει είναι το χέρι της Κλητεμνήστρας. Άλλο αν η Κλητεμνήστρα θέλει το θρόνο. Ναι. Θέλει την εξουσία. Άλλο αν η Κλητεμνήστρα τον πληρώνει με το ίδιο νόμισμα. Αλλά έχει όλα τα δίκαια. Ποια είναι τα στοιχεία αυτά που κάνουν το έργο να είναι επίκαιρο? Το τι λέει στους ανθρώπους, τι είναι αυτό που κάνετε? Τι θέλετε τόσο πολύ το χρήμα? Τι κάνετε στην Κύπρο? Τι κάνετε στην Ελλάδα? Τι προσπαθείτε να κάνετε στην Ισπανία? Τι προσπαθήσατε να κάνετε με τον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο, με τον δεύτερο? Τι θα τα κάνετε όλα αυτά τα πράγματα? Δηλαδή, ωραία, νικήσατε και. Ο Χίτλερ έκανε όσα έκανε. Και ποιο ήταν το τέλος του? Ενώ αν είχε ζήσει σαν ένας φυσιολογικός άνθρωπος, αν είχε απαρνηθεί δηλαδή ο άνθρωπος τα άγρια ενστικτά του, θα μπορούσαν να ζήσουν οι άνθρωποι αρμονικά, ωραία, ως κλεισμένοι εν το παραδείσο. Μα ο προορισμός του ανθρώπου αυτός είναι. Να ζήσει καλά με τον συνάνθρωπό του. Πώς μπορώ να ζήσω καλά όταν εγώ σας διώξω από τη δουλειά σας για να πάρω τη δική σας δουλειά? Πώς θα μπορέσω να αντέξω τον πόνο ενός δακρυσμένου ματιού οποιουδήποτε ανθρώπου, ακόμα και αν μου έχει κάνει κακό? Εγώ κάποια στιγμή άκουσα από έναν σπουδαίο σκηνοθέτη που σημάδεψε τη ζωή μου να μου λέει: Δημήτρη μου, ένα καθαρό πέρασμα από τη ζωή, αυτό είναι το καλύτερο. Προσπαθώ όσο μπορώ να έχω ένα καθαρό πέρασμα από τη ζωή. Ετοίμασέ μου ένα ζεστό λουτρό. Πολύ ζεστό. Είμαστε κιόλας.